την ενίσχυση της επιχείρησης Ειρήνη για την περιφρούρηση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη από όλα τα κράτη-μέλη ζήτησε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Άμυνας. Αργότερα, στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, το περιστατικό με το υποσημέας Τανζανίας πλοίο που συνόδευαν τουρκικά πολεμικά πλοία τέθηκε επανειλημμένα στο Ζωζέ Μπορέλ. Στο τέλος Μαΐου εντοπίσαμε μέσω δορυφόρου ένα ύποπτο πλοίο με σημαία Τανζανία, συνοδευόμενο από τουρκικά στρατιωτικά πλοία. Τα οποία δήλωσαν ότι το πλοίο ήταν μισθωμένο για μεταφορά φορτίου για λογαριασμό της Τουρκίας. Και πως ταξίδευε υπό την προστασία τους με φαρμακευτικό υλικό που είχε προορισμό τη Λιβύη. Ο Ζωζέ Μπορέλ ακολούθως εξήγησε ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής βάσει του σχεδιασμού της επιχείρησης μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι τον τελικό ρόλο έχει ο ΙΕ για να αποφανθεί αν σπάει το εμπάργκο. Το πλοίο της Τανζανίας δεν απάντησε, αλλά η τουρκική στρατιωτική συνοδεία απάντησε. Και όταν υπάρχει μια απάντηση και δεν βρίσκουμε κάποιο συγκεκριμένο λόγο σύμφωνα με τους κανόνες της θάλασσας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο από το να μεταδώσουμε αυτές τις πληροφορίες στον ΟΗΕ. Και να πόκειται στον ΟΗΕ να συγκεντρώσει αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να ελέγξει την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων. Κατά την τηλεδιάσκεψη, ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Σάββας Αγγελίδης, ενημέρωσε τους ομολόγους του για τη συνέχιση της παράνομης τουρκικής δραστηριότητας στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και καταδίκασε τις συνεχείς ενέργειες της Τουρκίας και την προσπάθεια για αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για ναυτική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Αθήνα, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής έκανε ιδιαίτερη μνήμα στην υποκινηθής από την Τουρκία μαζική και οργανωμένη μετακίνηση μεταναστών στα σύνορα του Εύρου, καθώς και την ενορχιστρωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης που την υποστήριζε. Στον επιχειρησιακό τομέα, ο Αλκιβιάδης Στεφανής κατέδειξε τη σπουδαιότητα της επιχείρησης Ειρήνη για την ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα κατά τις παρούσες συγκυρίες, αλλά και την ουσιαστική συμβολή της Ελλάδας παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, επέκρινε τον τουρκικό παρεμβατισμό στη Λιβύη, θέτοντας το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ανάγκη για ενίσχυση της επιχείρησης Ειρήνη με ναυτικά μέσα και υπενθυμίζοντας το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευρύτερη περιοχή.